300 παιδιά στον καταβλισμό Ρωμά στο Ηράκλειο εξετάστηκαν το πρωί από δοντιάτρους για τη σωματική τους υγεία στο πλαίσιο δράσης 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Στόχος της δράσης είναι να καταστεί αντιληπτό ότι η διατήρηση της υγείας του στόματος είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της γενικής υγείας και της ποιότητας ζωής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά ήρθαμε να δούμε τι ανάγκες έχουν τα παιδιά αυτά και να τους δώσουμε οδηγίες στοματικής υγιεινής και με ποιο τρόπο θα προγραμματιστούν για να εκτελέσουν τις θεραπείες αυτές. Γύρω στα 200 παιδιά βεβαίως. Θα γίνει η εξέτασή τους, η καταγραφή. Όλα αυτά θα επεξεργαστούν τα δεδομένα που θα γίνουν και θα τους δώσουμε πληροφορίες τόσο για το βούρτσα των δοντιών, για τη φθορίωση, ό,τι χρειάζεται να κάνουν για να διατηρούν σωματική υγεία σε υψηλό επίπεδο. Τον καταβλισμό Ρωμά επισκέφθηκε κλιμάκιο επαγγελματιών υγείας, αποτελούμενο από 8 δοντιάτρους των κέντρων υγείας Ηρακλείου, Αγίας Βαρβάρας, Αρκαλοχωρίου, Μυρών και Ανογείων και 4 νοσηλευτές του κέντρου υγείας Ηρακλείου, εξετάζοντας τη σωματική υγεία των παιδιών ηλικίας 4-17 ετών. Για την πρόληψη στα δοντάκια των παιδιών, να δώσουμε κάποιες οδηγίες και να κάνουμε κάποιους ελέγχους με σκοπό να προλάβουμε, γιατί στην οδοντιατρική η πρόληψη είναι σημαντικότερη από τη θεραπεία. Παράλληλα δόθηκαν οδηγίες σε θέματα σωματικής υγιεινής σε κηδεμόνες και παιδιά, ενώ προγραμματίζεται η αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων διαπιστώνονται. Επειδή όπως σας είπα είναι δύσκολη η προσέλευση και το να κλείσουν κάποιο ραντεβού, θα τους εξηγήσουμε πώς θα κάνουν τη διαδικασία για να μπορούν να κλείσουν πιο εύκολα ραντεβού σε κάποια δομή υγείας να τακτοποιήσουν τα προβλήματα αυτά. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα της 7η ΥΠΕ, έτσι, για την προαγωγή της σωματικής υγείας παιδιών. Η δράση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τον συντονιστή οδοντίατρων κύριο Βλασιάδη, την αναπληρώτρια συντονίστρια οδοντίατρο της 7ης ΥΠΕ κυρία Αλεξάκη και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Παράρτημα Ρωμά. Το να επισκεφτούν κάποια ιατρική μονάδα είναι δύσκολο για αυτούς. Η σωματική υγεία, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη γενική υγεία και όπως λένε οι έρευνες, πάνω από το 90% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στιγμή κάποια σωματική υγεία, η οποία σχετίζεται και με τη γενική υγεία.